Αυτονόητη θεωρεί ο βουλευτής Μαγνησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Κώστας Στεργίου την αντίδραση του συνδικαλιστικού κινήματος στην αλλαγή του νόμου που φέρνει η κυβέρνηση για τον περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία. Όταν λοιπόν έχεις μια κυβέρνηση και έναν αντίπαλο ο οποίος αδίσταχτα χτυπάει και φτάνει πλέον σε σημείο ξετσιποσιάς και υποκρισίας, τότε και το εργατικό κίνημα έχει την υποχρέωση να υπερασπιστεί με όποιον τρόπο συλλογικά, οργανωμένα και μαζικά τις κατακτήσεις τις οποίες έφερε μέχρι σήμερα και δεν τις χάρισε κανένας. Ο κύριος Στεργίου ξεκαθαρίζει ότι το ΠΑΜΕ δεν μπορεί να έχει κοινό βηματισμό με τη ΓΕΣΕ που, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, λειτουργεί σαν πατερίτσα του πολιτικού συστήματος. Υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μες στο κίνημα, κύριε Λαμπράκη, και είναι καθαρό. Δεν το κρύβουμε. Λέμε σήμερα ότι η ΓΕΣΕ, άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν στην προμετωπίδα τους και στηρίζουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αυτόν τον τρόπο οργάνωσης οικονομίας και της κοινωνίας. Που αυτός ο τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας είναι αυτός ο οποίος φέρνει σήμερα αυτές τις εξελίξεις και αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί στην λαϊκή οικογένεια και στους εργαζόμενους. Επομένως λοιπόν δεν μπορείς να έχεις κοινό βηματισμό με αυτούς οι οποίοι και το προηγούμενο διάστημα, θα θυμάστε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σήμερα συμπαραστέκονται και συμπορεύονται με αυτό το ιδεολόγημα που λέει: παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτός είναι ο δρόμος, τελειώσαμε.